Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών για την πρωτοβουλία αυτή την εξαιρετική, να τιμά κατά τόπους τα πνευματικά τέκνα του κάθε τόπου. Και αμάς και στη βιβλιοθήκη, η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά συγκίνησης και πολύ σημαντική, γιατί κλείνουν τα 10 χρόνια από το θάνατο του Δημήτρη Πολέμη. Εγώ δεν θα σας μιλήσω καθόλου γι' αυτό, γιατί θα μιλήσει η Λιδία Παλαιοκρασά, που είναι στενή συνεργάτης της βιβλιοθήκης και πολύ στενή φίλη του Δημήτρη Πολέμη, πριν ακόμα καν δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη και παρέμεινε κοντά μας, βοηθός σε κάθε προσπάθεια της βιβλιοθήκης, είχαμε πάντα κοντά μας τη Λιδία. Λοιπόν, ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Ο Δημήτρης Πολέμης υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της Άνδρας. Επρόκειτο για έναν εξαίρετο ερευνητή, ο οποίος διακρινόταν από πάθος για το αντικείμενο της έρευνάς του, την ιστορία, απεριόριστη αγάπη για την Άνδρο, ευθύτητα, απλότητα, σεμνότητα, απέχθεια προς οποιαδήποτε προβολή και μεταξύ μας ίσως δεν θα αισθανόταν άνετα με τη σημερινή εκδήλωση. Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος είχε τορπιλήσει την ιδέα κάποιων να τον τιμήσουν με μια επιστημονική ημερίδα. Γεννήθηκε στα Παντούρια της Άνδρου στις 23 Ιουνίου 1932 ως πρωτότοκος γιος του πλοιάρχου Ιωάννου Πολέμη και της Ανθής Μπάλκα. Γέννημα θρέμα της Άνδρου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, προσανατολίστηκε αρχικά προς την Ναυτιλία και ταξίδεψε για να αποκτήσει δίπλωμα εμποροπλοιάρχου. Πολύ νωρίς όμως εκδηλώθηκε η έμφυτη κλίση του προς την έρευνα της Βυζαντινής ιστορίας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολόμβιο τον ΗΠΑ οικονομικά και βυζαντινή ιστορία. Συνέχισε τις σπουδές βυζαντινής ιστορίας στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου εκπώνησε και τη διδακτορική του διατριβή το 1964 με τον τίτλο «Η Δούκε, συμβολή στη βυζαντινή προσωπογραφία», η οποία εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1968. Το θέμα της διατριβής του αφορά στη μεγάλη στρατιωτική οικογένεια του Βυζαντίου, τους Δούκες, ορισμένα μέλη της οποίας ανέβηκαν και στον αυτοκρατορικό φρόνο. Ο Δημήτρης Πολέμης παρακολούθησε την ιστορία της οικογένειας αυτής και μετά την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Όπως έχει αναφερθεί από ειδικούς, το έργο αυτό άνοιξε νέους δρόμους και συνέβαλε στη μεταγενέστερη έρευνα. Ο Δημήτρης Πολέμης συνεργάστηκε με διαπρεπείς βυζαντινολόγους και έχερε διεθνούς αναγνώρισης, η οποία εκδηλώθηκε έμπρακτα με την προσφορά ενός τόμου της μνήμη του με 17 συμβολές έγκριτων καθηγητών και ερευνητών. Φέρει τον τίτλο «Καπετάνιος και Λόγιος», εκφράζοντας τους δύο τομείς που κυριάρχησαν στη ζωή του, την ναυτιλία και την ιστορική έρευνα. Τέλος, υπήρξε μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών σωματείων, ενώ συγχρόνως δεν έπαψε να ασχολείται με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση. Το 1998 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών. Τη δεκαετία του 1960, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μονίμως στη γενέτειρά του, τα Πατούρια. Παντρεύτηκε τη Μαρία Ραΐση και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι ο γιος τους Γιάννης είναι σήμερα καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δημήτρης Πολέμης έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, μετά από μακρά ασθένεια, στις 25 Αυγούστου του 2005, 10 χρόνια πριν, και ενταφιάστηκε στην Άνδρα. Σήμερα θα επικεντρωθώ περισσότερο στην προσφορά του Δημήτρη Πολέμη προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς γρήγορα τον απορρόφησε η μελέτη της ιστορίας της Άνδρου, στην οποία αφιερώθηκε. Εργάστηκε στην Άνδρο για μισό περίπου αιώνα, με επιμονή και συνέπεια, διασώζοντας αρχεία, συγκεντρώνοντας κάθε είδους πληροφορίες και εκδίδοντας εργασίες με θέματα της Άνδρου. Ήταν γνώστης κάθε πιθανής του νησιού και περιέβαλε με απέραντη στοργή και αγάπη τα κατάλοιπα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε σε αυτό. Είχα συμμετάσχει και εγώ αρκετές φορές στις οδηγορίες που ακούραστος
Με αξιοθαύμαστη ενέργεια εφήβου οργάνωνε και έμαθα κι εγώ πολλά για τις αρχαιότητες του νησιού από τον Δημήτρη στα πρώτα μου επιστημονικά βήματα. Ακόμη και αρχαιολογικούς χώρους υπέδειξε στην αρχαιολογική υπηρεσία προκειμένου να σωθούν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ασυμβίβαστη στάση του και οι στεναρές παρεμβάσεις του σε θέματα διάσωσης αυτής της κληρονομιάς προκάλεσαν αντιπαραθέσεις με συμπολίτους του. Έγραψε περισσότερες από 100 μελέτες σχετικές με την Άνδρο και το Αιγαίο γενικότερα, στις οποίες συγκέντρωσε και μελέτησε υλικό που αφορά στη γενική ιστορία του νησιού, σε τοπονύμια, στην προσωπογραφία του, στα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τα πρώτα σχολεία, σε χειρόγραφα και έγγραφα, στις φορολογικές επιβαρύνσεις, στην αυτιλία που αναπτύχθηκε από τους ανδριώτες, σε πτυχές της καθημερινής του ζωής. Με το έργο του αυτό, όχι μόνο διέσωσε μεγάλο μέρος του ιστορικού πλούτου του νησιού και προήγαγε τις ανδριακές σπουδές, αλλά επιπλέον κατέστησε την κληρονομιά αυτή προσιτή στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόλησή του με τη ζωή και το έργο μιας άλλης σημαντικής προσωπικότητας της Άνδρου, του Θεόφιλου Καΐρη, στον οποίο αφιέρωσε περισσότερες από 20 μελέτες. Μεταξύ αυτών και η επιμέλεια της έκδοσης της αλληλογραφίας του σε 11 τόμους με τίτλο «Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη». Από το 1977 άρχισε να εκδίδει τη σειρά «Πέταλων», συλλογή ιστορικού υλικού περί της νήσου Άνδρου. Το 8ο και τελευταίο τεύχος κυκλοφόρησε το 2003. Στη σειρά αυτή, που ήταν καρπός προσωπικού του μόχθου, συγκέντρωσε κυρίως πρωτογενές υλικό, το οποίο επιμελήθηκε και σχολίασε. Ως παραρτήματά του εξέδωσε το 1981 την ιστορία της Άνδρου και το 1995 τους αφεντότοπους της Άνδρου. Επίσης, έχει εκδώσει περί τις 30 επιστημονικές πραγματείες, ενώ μια από τις εργασίες του, τα ιστιοφόρια της Άνδρου, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών το 1998. Για την προώθηση των ανδριακών σπουδών, καθώς και τη σωτηρία των μνημείων του πολιτισμού και της ιστορίας του νησιού, την πραγμάτωση δηλαδή των στόχων που είχε θέσει ο Δημήτρης, εμπνεύστηκε την ίδρυση του Κοινοφελούς Ιδρύματος της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, της οποίας υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής από την ίδρυσή της το 1987 έως το θάνατό του. Η βιβλιοθήκη έχει σήμερα περισσότερους από 50.000 τόμους, στους οποίους περιλαμβάνονται σπάνιες εκδόσεις, καθώς επίσης χειρόγραφα, έργα τέχνης και εκτενέστατο ιστορικό αρχείο, κυρίως της Άνδρου, με έγγραφα που ξεκινούν από τον 16ο αιώνα. Υπάρχει επίσης πλούσιο υλικό για την ιστορία της Ατμήρους, κυρίως Ναυτιλίας της Άνδρου, όπως και τα αρχεία των Ειρηνοδικείων του νησιού από το 1840 περίπου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η μοναδική βιβλιοθήκη του Θεοφίλου Καΐρη με σχεδόν 3.000 τόμους. Όλα αυτά τα συγκέντρωσε και τα κατέγραψε ο Δημήτρης Πολέμης με επιμέλεια και απέραντο σεβασμό προς τον τόπο. Οργάνωσε σεμινάριο βιβλιοθεσίας και συντήρηση παλαιών βιβλίων, πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο βιβλιοθεσίας και συντηρήσεων, ενήργησε για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τα μνημεία, κινητά και ακίνητα, ακόμη και για τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Συνέβαλε στην εξέβρεση χρηματοδοτήσεων ακόμη και για αρχαιολογικές ανασκαφές, όπως αυτήν της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίας Δελιγιάννης Δωρή, στην ειδησίδα του Βενετικού Κάστρου της χώρας ή τέλος για συνέδρια και εκθέσεις. Πολύ θυμόμαστε ακόμη το πρώτο κυκλοδολογικό συνέδριο που είχε οργανώσει σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών το 1991 εδώ στην Άνδρο. Με ενέργειές του περιήλθε στην κυριότητα της βιβλιοθήκης ένας παλιός πύργος στα Παθούρια, γνωστός ως πύργος Σαγαδάκη, αποκαταστάθηκε και χρησιμοποιείται ως κέντρο συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στο κτίριο αυτό πραγματοποιήθηκε και το 2003 το συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. Πρωτοστάτησε επίσης στην αναστήλωση ενός παλαιού ελαιοτριβίου, ο περιβάλλον χώρος του οποίου φυτεύτηκε με τοπικές ποικιλίες. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε μεγάλη έρευνα για τα μαρμάρινα τέμπλα των εκκλησιών της Άνδρου του 18ου και του 19ου αιώνα.
Τέλος, το 1999 η βιβλιοθήκη απέκτησε ένα νέο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται από το 2002 ως εκθεσιακός χώρος και στεγάζει μέρος των σύλλογών της. Σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, μοναδικούς πίνακες, παλιά έπιπλα κλπ. Που κατά καιρούς έχουν δωρήσει ανδριώτες. Όπως ο ίδιος ο Δημήτρης Πολέμης είχε γράψει, φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου της Καϊρίου Βιβλιοθήκης είναι να γίνει το νέο απόκτημά της στέγη σημαντικών έργων του πολιτισμού μας, ενώ παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους ανδριώτες να απολαμβάνουν τα σπάνια εκθέματα και να αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης, ο Δημήτρης Πολέμης ανέβλεπε την επανέκδοση από το 1988 της παλαιάς σειράς των ανδριακών χρονικών, όπου εκδίδονται σημαντικές μονογραφίες και πρακτικά συνεδρία σχετικών με την άντρα. Έχουν ήδη εκδοθεί 26 τόμοι. Επίσης, ενέταξε στις εκδόσεις της βιβλιοθήκης και το επιστημονικό της δελτίο, την Άγκυρα, όπου δημοσιεύονται πολύτιμες εργασίες για την ιστορία του νησιού. Εκτός των παραπάνω, στις εκδόσεις της βιβλιοθήκης εγκαταλέπονται 4 λευκόματα, τα 2 δικά του, και περί τους 40 τόμους. Για τη συνολική προσφορά του στην Άνδρο το 2009, εκδόθηκε από τη βιβλιοθήκη «Τόμος στη μνήμη του», με τη συμβολή 22 μελετών για τον πολιτισμό και την ιστορία της Άνδρου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, με τον τίτλο «Εύανδρος», όνομα που παραδίδεται στην επιγραφή μιας επιτύμβιας φίλης κάποιου ανδριώτη που πέθανε στην Ερέτρια τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Δημήτρης Πολέμης έφυγε νωρίς. Θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη πολλά στη γενέτειρά του και τις ιστορικές σπουδές. Άφησε όμως πίσω του ένα εξαιρετικό, ποιοτικό και ποσοτικό έργο και επίσης την Καΐριο Βιβλιοθήκη. Με το έργο του, ο Δημήτρης Πολέμης έθεσε τις βάσεις για τη συνέχιση των ανδριακών σπουδών, τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Άνδρου. Θα τελειώσω με δύο στίχους επιγραφής που βρήκαμε το 2003 στην Παλαιόπολη και παραθέσαμε και στο εσώφυλλο του τόμου Εύανδρο, το οποίο σας ανέφερα. Στην επιγραφή αυτή, η πολιτεία της Άνδρου τιμούσε τον 1ο αιώνα π.Χ. κάποιον πολίτη της, αρετής ένεκεν και φιλαγαθίας, δηλαδή για την αρετή και την καλοσύνη που επέδειξε κατά τη ζωή του προς αυτήν. Όπως γράψαμε και τότε, θεωρούμε ότι 2000 ετίες αργότερα η στίχη αυτή είναι και πάλι επίκαιρη, αποτιμώντας την προσφορά του Δημήτρη Πολέμη στον τόπο του. Ευχαριστώ.